When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Εγώ δεν μπορώ να συνηθίσω με τίποτα πραγματικά το καινούριο σου look. Εγώ το έχω ξεχάσει ότι υπήρξε το άλλο. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμη το θυμάται ο κόσμος. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ η άποψη του κόσμου, να σου πω και έτσι. Δεν με απασχολεί καθόλου. Αφού αρέσει σε μένα, νιώθω ωραία. Και σε τηλεοπτικό επίπεδο δεν σε αφορά η άποψη του κόσμου? Η τηλεόραση δεν με ενδιαφέρει, να πω ότι καίγομαι για την τηλεόραση. Αλλά όταν δεσμεύτηκα, όποτε δεσμεύτηκα κάθε φορά στην τηλεόραση, το πρώτο που με ενδιαφέρε είναι να δώσω κάτι στον κόσμο. Θέλω να ξανακάνω τηλεόραση, να σου πω. Δηλαδή, είχα πάει καλεσμένη σε ένα πλατό και ήταν... Έχω ξεχάσει πώς ήταν. Ήταν σαν να έπεφτα από τον ουρανό και τα βλέπω όλα για πρώτη φορά. Έχω ξεχάσει εντελώς και... Αλλά μπαίνοντας μέσα, λέω, αυτό το έχω ζήσει και ήταν ωραίο και μου λείπει τώρα λίγο. Μία γυναίκα όπως εσύ, τόσο κομψή, πώς δεν ξέφυγε ποτέ μέσα στις κουζίνες? Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου. Ναι, για μένα το πιο σημαντικό, το αξίωμα, είναι να είσαι λεπτός, γιατί για μένα το να είσαι λεπτός σημαίνει ότι είσαι και υγιής. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα αξιοπρέπειας, το να είσαι στα σωστά κιλά, υγιής, όσο μπορείς. Στην ζωή, στο πήλιο, έχεις αλλάξει τη ζωή σου τα τελευταία χρόνια? Όταν το γραφείο σου είναι μια απένα πέρα το Αιγαίο, και ένα απέραντο πράσινο από πίσω, όλα αλλάζουν. Κατάλαβες, νομίζεις ότι είσαι διακοπές. Εκεί που είμαι εγώ δεν έχω τηλεόραση, δεν θέλω να έχω τηλεόραση. Όταν ξυπνάω το πρωί και βλέπω τη θάλασσα, τη φύση, αμέσως έρχομαι σε επαφή με την αιωνιότητα. Το θέμα ήταν να τα αλλάξω όλα, να αλλάξω και τις παρέες μου, δηλαδή να ανακαλύψω νέο είδος ανθρώπων, να ακούσω καινούργιες ιστορίες. Μπορεί και να ερωτευτώ, αλλά δεν ξέρω, δεν μου είναι πολύ δύσκολη συμβίωση με έναν άλλον άνθρωπο, γιατί έχω μία, όσο μεγαλώνω και όλες γίνομαι χειρότερη, μια σαφή άποψη για το πώς θέλω να είναι η κάθε ώρα, η κάθε μέρα, ο κάθε μήνας, η ζωή μου γενικότερα. Δεν είναι όμως και η συντροφιά ένα σημαντικό κομμάτι? Δεν μου λείπει καθόλου. Τα θεωρώ πολύ υπερεκτιμημένα όλα αυτά. Στις δύσκολες στιγμές που χρειάστηκα κάποιους ανθρώπους, οι φίλοι μου ήταν κοντά μου. Η οικογένειά μου δεν ήταν, γιατί δεν ήθελα να της πω ότι παίρνωσα κάτι δύσκολο. Και ο σύντροφος πάλι δεν ήταν, γιατί για χίλιους λόγους. Για μένα τώρα πάρτι μπορεί να είναι να καθίσω μία νύχτα μόνη μου και να κεντάω. Για μένα αυτό είναι πάρτι, γιατί θέλω να το κάνω. Είμαι φανατικά πάρτι animal και θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Και ελπίζω να πεθάνω πάνω σε ένα πάρτι, αυτό.